ευχαριστώ πολύ τον Περιφερειάρχη και τον Αντιπρόεδρο της Βουλής, τον φίλο Μπάμπη και όλους που έδειξαν πόσο πολύ στην παρουσία τους εδώ τους απασχολεί μετά από μια λαμπρή ιστορία το μέλλον τους. Είμαστε σε ένα ευλογημένο τόπο που τον έχουμε μάθει από τα σχολικά μας χρόνια με προσωπικότητες όπως είναι η Σαφό και αργότερα ο Αλκαίος και ο Θεόφιλος και ο Οδυσσέας Ελίτης και ο Στρατής Μυριβίλης και τόσοι άλλοι, διάσπαρτο από κομμάτια πολιτισμού διαμέσου των αιώνων και με προϊόντα τα οποία κανονικά πρέπει να κάνουν το γύρο του κόσμου. Ποιος δεν ξέρει το λάδι και την ελιά, το ούζο αυτής της περιοχής, τα γαλακτοκομικά του προϊόντα, ακόμα και τη σαρδέλα Καλονής. Αυτό όμως που έχει πιο μεγάλη σημασία είναι πρώτον, και γι' αυτό είμαστε εδώ, οι εξαιρετικές προτάσεις που είναι συνδυασμός να κρατήσουμε την κληρονομιά αλλά να κοιτάξουμε το μέλλον και της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που έχω διατρέξει όλα τα νησιά, αγαπητέ Κώστα, αλλά και των δήμων του νησιού που με την ίδια ζέση, με το ίδιο πάθος κρατάνε την κληρονομιά του παρελθόντος και προσπαθούν να οραματιστούν, και αυτή είναι η σωστή χρονιά για να οραματιστούμε το μέλλον μας, ένας οδοδείκτης. Αλλά είδα και ανθρώπους παραγωγικούς από όλες, από τον ιδιωτικό και από τον δημόσιο τομέα, από συλλόγους μέχρι τα νέα παιδιά που με συγκίνησαν, μαθητές ακόμα και δημοτικού και γυμνασίου, που από τη μια αξιολογούν την ιστορία μας και δημιουργούν, από την άλλη παίζουν, ασχολούνται με τη μουσική, όπως είναι το Σαντούρ. Είχα μια θαυμάσια υποδοχή. Και βεβαίως ξέρετε πολύ καλά ότι θα συνεχίσουμε με τη μεταφύτευση της αιωνόβιας ελιάς, ένα σύμβολο που είναι ένα σύμβολο όχι μόνο που έθρεψε για αιώνες τον ελληνικό πληθυσμό και τώρα άλλους, αλλά είναι και ένα σύμβολο ειρήνης, σοφίας, γαλήνης για το νησί σας. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους εκπροσώπους του νησιού που είναι εδώ μαζί μας. Σημαίνει ότι συνεταιριζόμαστε, συνεργαζόμαστε και προχωράμε για τον τρίτο αιώνα της σύγχρονης ιστορίας Ελλάδας.